70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, του πιο επιθετικού, αδίστακτου, βάρβαρου και αιμοβόρου στρατιωτικού οργανισμού που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα μετά από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 70 αυτά χρόνια, οι κυρίαρχες ημερωριστικές δυνάμεις που εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ ευθύνονται για δεκάδες πολέμους, στρατιωτικές επεμβάσεις και πραξικοπήματα ενάντια σε κυρίαρχες χώρες, ενάντια σε λαούς που αγωνίζονται για την εθνική και κοινωνική τους απελευθέρωση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλα κόμματα της άρχουσας τάξης σπέρνουν τον εφησυχασμό, παίζουν βρώμικο ρόλο, θέλουν να μας πείσουν για τα δίθεν ωφέλη από την ύπαρξη των ευρωατλαντικών βάσεων, να παρουσιάσουν ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χάνουν ευκαιρία να εξοραίζουν τον εγκληματικό τους χαρακτήρα. Είναι όμως ύβρις στη μνήμη των αμέτρητων εκατομμυρίων που έπεσαν θύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπεραριστικών λικοσυμμαχιών. Στα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και ενδύνει την αντιλαϊκή επίθεση. Εμπλέκει τη χώρα ολοένα και βαθύτερα στους υπεραριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Η κυβέρνηση γίνεται σημεοφόρος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αναλαμβάνει επικίνδυνες αποστολές και πρωτοβουλίες. Αναβαθμίζει το ήδη υπάρχον δίκτυο ευρωατλαντικών βάσεων, στρατηγίων, στρατοπέδων εκπαίδευσης και ταυτόχρονα δημιουργεί και νέες στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Σύρο, στην Κάρπαθο, στο Τυμπάκι της Κρήτης και αλλού. Τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιούνται ως πύλες εισόδου και μεταφοράς στρατιωτικού οπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Στον αντίποδα εμείς φωνάζουμε δυνατά το σύνθημα «Θεσσαλονίκη, λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των υπεραριστών». Η κυβέρνηση μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς. Η χώρα μας γίνεται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση πολέμου. Έχει μετατραπεί σε ένα στρατόπεδο, σε ένα πέραντο πεδίο βολής του ΝΑΤΟ για στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις. Στην πραγματικότητα πρόβες πολέμου. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συμμετέχουν ενεργά σε 13 υπεραριστικές αποστολές στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναβαθμίζει τις ήδη στενές σχέσεις, συνάπτει και νέες συμφωνίες με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο που σφαγιάζει καθημερινά τον Παλαιστινιακό λαό και ασκεί επιθετική πολιτική απέναντι σε όλους τους γείτονές του. Οι εξελίξεις, συναγωνιστές και φίλοι στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο γίνονται μέρα με τη μέρα και πιο επικίνδυνες. Τα τύμπανα του πολέμου ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά, προειδοποιούν ακόμη για γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε επικίνδυνη τροχιά. Στο Αιγαίο κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με την ανοιχτή αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Η τουρκική αστική τάξη διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πρόσβαση στα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων. Η ελληνική αστική τάξη έχει όμως και αυτή τους δικούς της σχεδιασμούς. Η λεγόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμιση που προπαγανδίζουν η κυβέρνηση και οι άλλες αστικές δυνάμεις σημαίνει ότι θέλει να πάρει μέρος στο μοίρασμα της περιοχής μαζί με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, φίλοι και συναγωνιστές, τα συμφέροντα της τουρκικής άρχουσας τάξης διασταυρώνονται και συγκρούονται με αυτά της ελληνικής άρχουσας τάξης και δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες
μιας αιματηρής και θανάσιμης σύγκρουσης των δύο λαών. Και εδώ οι πρόσφατοι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντικού Μονοδρόμου για το δίθεν, το ξέρουμε καλά, εντελώς υποκριτικό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τα τεκτενόμενα στο Αιγαίο, για τις παραβιάσεις της Τουρκίας, είναι το πρόσχημα για εξάπλωση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Μόνο ανησυχία μπορούν να μας προκαλούν. Πρέπει ο λαός μαζικά να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτούς τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτήν την πολιτική. Οι λαοί όλοι έχουν απέναντί τους ένα βάρβαρο και αδίστακτο σύστημα. Τους δυνάστες που τους εκμεταλλεύονται και τους πρόθυμους πολιτικούς υπηρέτες τους. Ένα σύστημα που είναι όμως ιστορικά ξεπερασμένο. Προπολού έχει μπει εμπόδιο στην πρόοδο της ανθρωπότητας σε όφελος των λαών. Ένα σύστημα που επιτίθεται λυσασμένα στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα για να μεγαλώσουν τα κέρδη των ολίγων για τα συμφέροντα και την εξουσία τους. Μέσα στο κουβάρι των υπεραστικών αντιθέσεων και των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων για το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής και των αγορών για τη διασφάλιση νέων και νέων κερδών από την ληστική εκμετάλλευση των λαών και του φυσικού τους πλούτου, η ανθρωπότητα οδηγείται στον πόλεμο με θύματα τους ίδιους τους λαούς που θυσιάζονται για τα συμφέροντα μιας κούφτας εκμεταλλευτών. Το γνωρίζουμε καλά και το φωνάζουμε. Οι υπεραλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με τον λαόν το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Γι' αυτό φωνάζουμε δυνατά. Αγώνας κατά του πολέμου σημαίνει αγώνας κατά των αιτιών που τον προκαλούν. Σημαίνει αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ο αγώνας μας για την ειρήνη μπορεί να είναι αποτελεσματικός και νικηφόρος μόνο τότε όταν θα έχει ως στόχο την κατάργηση του σάπιου αυτού συστήματος, γιατί αυτό το σύστημα δεν εξανθρωπίζεται. Όσοι σαν και την σημερινή κυβέρνηση και όχι μόνο κοροϊδεύουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, παίρνουν πολύ βαριές ευθύνες απέναντι στους εργαζόμενους και στο λαό, απέναντι στην νεολαία. Ο κίνδυνος γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων δεν αποτελεί μία πρόβλεψη που παραπέμπει σε ένα μακρινό παρελθόν. Μέλλον, με συγχωρείτε. Η φωτιά των υπεραστικών πολέμων και η κίνδυνη κλιμάκωσής τους έχουν φωλιάσει στη γειτονιά μας. Σήμερα είναι σε εξέλιξη υπεραστική πόλεμη στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ιεμένη. Δεν έχουν κοπάσει οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, νέες αιστείες θανάσιμης αντιπαράθεσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας ξεπηδούν στη Μαύρη Θάλασσα, νέες απειλές και προκλήσεις εκτόξευσης εκτοξεύονται ενάντια στο Ιράν. Μεγάλοι ανταγωνισμοί των υπεραστικών δυνάμεων, αντιπαραθέσεις και θερμές αιστείες εκδηλώνονται και εξαπλώνονται σε όλο τον πλανήτη. Από τον Κάφκασο και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στην Ανατολική Μεσόγειο, γύρω από τις πλατφόρμες εξόρυξης των μεγάλων πετρελαϊκών μονοπωλιακών κολοσσών έχουν συγκεντρωθεί στόλοι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που μπορούν να μετατρέψουν την περιοχή σε πεδίο έντονων σειράξεων. Στην Ασία, στον Ειρηνικό, στην Νότια Κινεζική Θάλασσα οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια, στο λεγόμενο Μακεδονικό, έδειξαν τις επιδιώξεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξουν στις ευρωατλαντικές δομές το σύνολο των Βαλκανικών χωρών, να κυριαρχήσουν στον έλεγχο όλης της περιοχής, να κατακτήσουν υπεροχή στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία και την Κίνα.
Είναι ψευδές και υποκριτικό το δίθεν ενδιαφέρον της κυβέρνησης για αποκατάσταση, όπως έλεγε και λέει, ομαλών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και λαών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παίζει επάξια το ρόλο του γεωπολιτικού μεντεσέ του ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Σήμερα, στις συνθήκες της λεγόμενης ιμπεριαλιστικής ειρήνης, ενώ θα κριθούμε αύριο με το αίμα μας, με το αίμα των παιδιών μας, να πολλαπλασιάσουμε τα κέρδη τους. Όλοι μαζί, οι λαοί της περιοχής, οι λαοί όλου του κόσμου, μπορούμε να βάλουμε φραγμό στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Να ανατρέψουμε το σάπιο σύστημα που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, προσφυγιά, επεμβάσεις και ημερηστικούς πολέμους. Να οικοδομήσουμε ένα μέλλον της ειρήνης, της συνεργασίας, της συναδέλφωσης όλων των λαών, όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, θρήσκευμα, φύλο και χρώμα του δέρματος. Στις επικείμενες πολλαπλές εκλογικές μάχες, ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία πρέπει να κάνουν την κύριο επιλογή τους και στάσεις αυτές τις εξελίξεις που είπαμε, να δώσουν την πρέπουσα απάντηση, να καταδικάσουν αυτές τις δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα από εδώ, μπροστά από τον ατοϊκό στρατηγείο, μπροστά από αυτό το άντρο της δολοφονικής λιποσυμμαχίας, καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να σηκώσουν κεφάλι, να πιστέψουν πως όταν οι λαοί δείξουν την δύναμή τους, όταν βγουν στο προσκήνιο, τότε γίνονται πραγματικά παντοδύναμοι. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Αλληλεγγύη στους λαούς της Συρίας, της Βενεζουέλας, στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό. Συναγωνιστές και φίλοι, έχουμε βαθιά πτήστη στη δύναμη του λαού μας. Αγωνιζόμαστε για την συναδέλφωση των λαών και των εργαζόμενων όλου του κόσμου. Με κυρίαρχο σύνθημα, στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή. Μόνοι υπερδύναμοι είναι οι λαοί εμπρός. Αγώνας για να γίνει ο λαός μας αφέντης και νοικοκύρης στον τόπο του. Αγώνας ενάντια στον υπερισμό και τους πολέμους που γεννά. Αγώνας για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα όλων των ανθρώπων. Τα παιδιά, έξω από τα σύνορα.